Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 12 Οκτωβρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrakis. Ψηλά έθεσε τον πύχη για την πορεία της οικονομίας ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της χώρας στη Λάρισα. Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις η Ελλάδα θα είναι μία από τις χώρες της Ευρωζώνης με τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο εξήγησε ποιο είναι το είδος ανάπτυξης που επιζητάει η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε κατά την ομιλία του ότι η επιτροπή της χώρας τελειώνει. Η οικονομία έχει ήδη μπει σε φάση ανάκαμψης και οι προβλέψεις είναι μετά από πολλά χρόνια αισιόδοξες. Ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που συστηματικά υποτιμούσε τις προβλέψεις του για την Ελλάδα από το 2015 και μετά, προβλέπει ότι η ανάπτυξη για το 2018 θα φτάσει το 2,65%, σημείωσε. Ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που δίχως προσπάθεια σύνθεσης και δημιουργία συνενέσεων εκεί όπου μπορεί αυτό να είναι εφικτό, τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται. Και αυτό ίσως είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε. Όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, υπήρξαν κάποιοι που είχαν μια ιδιαίτερη προκατάληψη. Σας θυμίζω μάλιστα, κάποιοι προέτρεψαν περιφερειάρχες να μην παραστούν. Κάποιοι προέτρεψαν φορείς να μην συμμετέχουν. Τους ξεπέρασε η ίδια η ζωή και η ίδια η αγωνία της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων της, ανεξαρτήτως πολιτικής ταυτότητας και των παραγωγικών φορέων, για συζήτηση, σύνθεση και αναζήτηση λύσεων. Άκουσα λοιπόν με προσοχή τον Περιφερειάρχη της Θεσσαλίας και Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών, που από την πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκε σε αυτή την προσπάθεια, μαζί με τους υπόλοιπους 12 περιφερειάρχες, να μιλά για την ανάγκη να αναζητήσουμε από κοινού και λύσεις στο θεσμικό μετασχηματισμό που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα τη διάρθρωση των περιφερειών. Και θα ήθελα να πω, ξεκινώντας την παρέμβασή μου στα πράγματα που αφορούν τη Θεσσαλία, ότι αυτός ο διάλογος με την τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα με τις περιφέρειες, ίσως είναι το επόμενο σημαντικό βήμα μετά το διάλογο για την περιφερειακή, σε περιφερειακό επίπεδο για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Υπάρχουν όριμες τομές που πρέπει να γίνουν. Είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε μαζί σας και με τους δημάρχους. Να κάνουμε τολμηρές τομές αν χρειαστεί, μέσα από διάλογο, σύνθεση, αλλά πρέπει και εσείς να αντιληφθείτε ότι όταν όλοι μας γύρω και εσείς πολλές φορές στις ομιλίες σας λέτε ότι είναι η ώρα των συνενέσεων και των συνεννοήσεων, δεν μπορεί να αρνείστε μια μεγάλη θεσμική τομή, δημοκρατική, που προδιαγράφει ένα πλαίσιο και εξαναγκάζει και την τοπική αυτοδιοίκηση να μπει στο πλαίσιο του διαλόγου, της σύνθεσης, των συνενέσεων και των συνεννοήσεων, που είναι η απλή αναλογική και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και εδώ πρέπει να δουλέψουμε για να γίνει ορατό και στην καθημερινότητά μας, ότι η χώρα βγαίνει από αυτή την 7χρονη πλέον περιπέτεια. Τώρα είναι η ώρα να αναλογιστούμε. Είμαστε έτοιμοι για μεγάλες τομές. Είμαστε έτοιμοι να κάτσουμε από κοινού και να σχεδιάσουμε το μέλλον εκεί όπου αυτός ο τόπος έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα και έχει μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω σήμερα. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους πιλότους που πετάξαμε μαζί, γιατί μου δώσανε μία από τις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες που έχω ζήσει ποτέ. Και αισθανθήκαμε στο σώμα μας τα τζι που οι πιλότοι αισθάνονται κάθε φορά που αναλαμβάνουν αυτό το καθήκον. Φτάσαμε και σε βαθμούς ιδιαίτερα υψηλούς. Εκείνες τις στιγμές αντιλαμβάνεσαι ότι το μεγάλο υπερόπλο που έχουμε και ποιο οφείλεται, αν θέλετε, η υπεροπλία μας είναι η ψυχή των πιλότων, των Ελλήνων πιλότων. Αυτό είναι, αρχηγέ, κατά την άποψή μου, αυτό κατάλαβα εδώ σήμερα, το μυστικό της πολεμικής αεροπορίας. Αν δεν έχεις ψυχή, αν δεν έχεις καρδιά, αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις και αν δεν αγαπάς την πατρίδα σου και
και αν δεν αισθάνεσαι το μεγαλείο του να υπερασπίζεσαι την ακυρεότητα, την ανεξαρτησία, την κυριαρχία εκείνη τη στιγμή, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Να προσελκύσουν επενδύσεις σε τομείς όπως η ενέργεια, ο τουρισμός, η κτηματαγορά και οι ψηφιακές τεχνολογίες. Θα επιχειρήσουν ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, οι οποίοι βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κ. Τσακαλώτος και ο κ. Χαρίτσης θα έχουν συνομιλίες με ανώτερα στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, ενώ θα συναντηθούν και με υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών και φαντς, τους οποίους θα παρουσιάσουν τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης συνδεσμεύτηκε για την αποκατάσταση της γέφυρας του Κομψάτου στο Πολύανθο αλλά και για την παλιά γέφυρα με ένα ποσό της τάξης του 1.600.000 ευρώ. Στο μεταξύ συνεχίζουν οι έρευνες και οι διαδικασίες τόσο από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όσο και από το ΤΕΕ Θράκης. Ο Αλέξης Χαρίτσης, αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, δεσμεύτηκε για την αποκατάσταση της γέφυρας του Κομψάτου στο Πολύανθο αλλά και για την παλιά γέφυρα με ένα ποσό της τάξης του 1.600.000 ευρώ. Νομίζω είναι μια πολύ σημαντική δέσμευση αυτή που ανέλαβε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο Αλέξανδρος Χαρίτσης, για την χρηματοδότηση με 1.600.000 της αποκατάστασης του γέφυρας του Κομψάτου, αλλά και των εργασιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν για το παλαιό δίκτυο, αλλά και την μελέτη στατικότητας της παλαιάς γέφυρας. Θεωρώ ότι αυτό ήταν και το ύψος της χρηματοδότησης που ως πρώτη εκτίμηση είχαν διατυπώσει και οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας και άλλωστε πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε και από την Περιφερειακή Αρχή και νομίζω ανταποκρίθηκε σε μια τέτοια ανάγκη ο Υπουργός. Μολονότι, κύριε Τοκότσι, η αποκατάσταση του επαρχιακού δικτύου και της γέφυρας, γιατί μπορεί για μας να είναι μεγάλη σημασία, αλλά πρόκειται για επαρχιακό δίκτυο και είναι αποκλειστικά στην ευθύνη και στην αρμοδιότητα της περιφέρειας, πήρε την πρωτοβουλία η κυβέρνηση, ακριβώς γιατί υπήρχε αυτή η οικονομική δυσκολία, έτσι ώστε να εγγράψει αυτήν τη χρηματοδότηση στην ίδια την περιφέρεια με σκοπό η ίδια η περιφέρεια να είναι ο φορέας υλοποίησης και εκτέλεσης αυτών των εργασιών. Ανταποκρινόμενοι σε μια πολύ μεγάλη ανάγκη των κατοίκων της περιοχής να μην απομονωθεί η περιοχή του Ιάσμου, μια και δημιούργησε ένα τεράστιο σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί και τους κατοίκους και τους επαγγελματίες και συνολικά την περιοχή του Δήμου Ιάσμου. Θεωρώ ότι με αυτήν την απόφαση να χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο έργο δίνεται πλέον μια όθηση σε όλες τις διαδικασίες. Θεωρώ ότι πλέον είναι στην ευθύνη και η πρωτοβουλία είναι στην περιφέρεια να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να επανεκκινηθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και νομίζω είναι κάτι σημαντικό, κάτι πολύ χρήσιμο, κάτι που θα ανακουφίσει. Κάτι που θα δώσει, νομίζω θα χαροποιήσει τους κατοίκους συνολικά της περιοχής. Στο μεταξύ συνεχίζονται και οι έρευνες τόσο από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όσο και από το ΤΕΕ Θράκης. Στο θέμα σχολίασε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου. Νομίζω και η προκαταρκτική έρευνα που αφορά την δικαιοσύνη είναι σε εξέλιξη. Η πραγματογνωμοσύνη που αφορά την επιτροπή που συστήθηκε από την περιφέρεια και αναφέρομαι την ανάθεση που έκανε στο ίδιο το ΤΕ, είναι σε εξέλιξη. Νομίζω, κύριε Τοκότση, το πιο σημαντικό είναι ότι η δέσμευση για τη χρηματοδότηση θα επιταχύνει όλες αυτές τις διαδικασίες, όλες αυτές τις ενέργειες, με την έννοια ότι πλέον υπάρχουν οι χρηματικοί πόροι, είναι διαθέσιμοι, και νομίζω είναι η αρχή για να μπορέσει, είμαστε σε ένα καλό σημείο και μπορεί πράγματι να δώσει αυτοόθηση στην προώθηση όλων αυτών των ενεργειών και των δικασιών. Και βέβαια είναι ανοιχτό το ζήτημα που οφείλει και είμαι βέβαιος θα απαντήσει και η Εγνατία ΑΕ που διερευνά
την, αν υπάρχει πράγματι δυνατότητα για δημιουργία ενδιάμεσου κόμβου ικανού για να κάνει πιο εύκολη την πρόσβαση των κατοίκων, και θεωρώ πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις και θα υπάρξουν σύντομα και σε αυτό το ιδιαίτερο θέμα. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάνε οι φόροι που αφήνουν απλήρωτοι οι φορολογούμενοι. Τα στοιχεία της ΑΔΕ αποκαλύπτουν ότι τον Αύγουστο, πριν δηλαδή ξεκινήσει η πληρωμή των δόσεων του φετινού λογαριασμού του ΕΜΦΙΑ, οι φόροι που έμειναν απλήρωτοι άγγιξαν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στοιχείο που αντανακλά σε μεγάλο βαθμό και το κράχ που σημειώθηκε στα έσοδα του συγκεκριμένου μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τον Αύγουστο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία φούσκωσαν κατά 1,068 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο φθάντος από την αρχή του έτους στα 8,551 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τα ληξιπρόθεσμα ύψους 1,068 δισεκατομμυρίων, το 938 εκατομμύρια ευρώ είναι φόροι που δεν πλήρωσαν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το συνολικά ληξιπρόθεσμο χρέος των φορολογούμενων προς τη φορολογική διοίκηση ανήλθε στο τέλος Αυγούστου στα 98,23 δισεκατομμύρια ευρώ, απέχοντας έτσι μία ανάσα από το όριο των 100 δισεκατομμυρίων. Πάντως, όσο αυξάνονται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των φορολογούμενων, τόσο η ΑΔΕ πατάει τον γκάζι των κατασχέσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς και στα χέρια τρίτων για να βάλει στο ταμείο τους φόρους που έχουν επιβληθεί. Μέσω του μπαρά των κατασχέσεων σε 971.508 οφειλέτες αλλά και των ρυθμίσεων που τρέχουν, η ΑΔΕ κατάφερε από 8 Ιανουαρίου-Αυγούστου να εισπράξει 3,14 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,97 δισεκατομμύρια ευρώ από τα παλιά χρέη και ακόμα 1,177 εκατομμύρια ευρώ από τις φρέσκες οφειλές. Ο στόχος που έχει τεθεί φέτος είναι η ίσπραξη 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνο από τις παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, αλλά με τον ρυθμό των κατασχέσεων και των αναγκαστικών μέτρων που επιβάλλονται, εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους θα εισπραχτούν συνολικά περισσότερα από 4 έως 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ στο τέλος Αυγούστου, ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία έχουν 3.857.086 νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε σχέση με τον Ιούλιο, ο αριθμός των οφειλετών μειώθηκε κατά 121.000 άτομα, στοιχείο που δείχνει ότι οι φορολογούμενοι που δεν πλήρωσαν την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος τον Ιούλιο το έπραξαν στο τέλος Αυγούστου. Κατά σχέση σε τραπεζικές καταθέσεις, μισθούς, συντάξεις, ενίκεια και σε άλλα εισοδήματα επιβλήθηκαν σε 971.508 οφειλέτες. Με την επιβολή αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης απειλούνται 1.652.508 οφειλέτες. Σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής δομής έχουμε τον διατροφολόγο, διαιτολόγο, τον κύριο Κώστα Νικολαίδη. Κύριε Νικολαίδη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Να είστε καλά. Χθες είχαμε την Παγκόσμια ημέρα της παχυσαρκίας, 10 Οκτωβρίου. Με τα ποσοστά να είναι αρκετά υψηλά στην Ελλάδα, θα λέγαμε, κατέχουμε μια αρνητική πρωτιά. Ποια είναι τα συμπεράσματά σας, ειδικά στα αγόρια βλέπουμε αυτή την παχυσαρκία? Δυστυχώς, ναι, δυστυχώς το φαινόμενο, να το πούμε έτσι καλύτερα, συνεχίζεται. Ειδικά η παιδική παχυσαρκία, ενώ θα περιμέναμε με βάση το όλο το γενικό κλίμα το οποίο υπάρχει, όπου γιατί βλέπουμε πλέον τον κόσμο και κυρίως οι οικογένειες να αθλούνται, να προσέχουν λίγο τη διατροφή τους, η παιδική παχυσαρκία κατά κύριο λόγο βρίσκεται σε μεγάλη έξαρση, σε μεγάλη άνοδο. Και βέβαια σε αυτό το σημείο δεν φταίει τίποτα άλλο από τον παράγοντα της οικογένειας κατά κύριο λόγο. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι, οι γονείς είμαστε υπεύθυνοι. Διότι ουσιαστικά από τα παιδιά λείπουν κατά κύριο λόγο το σπιτικό, το φαγητό. Η κρίση, με όποια είναι και αν την καταθεωρίζει κάποιος, μας έχουν τίνει, έχουν μια τάση ο κόσμος να στρέφεται σε φθηνές λύσεις, σε εύκολες λύσεις. Το έτοιμο φαγητό που λέμε, ακριβώς. Ναι, το έτοιμο φαγητό, το οποίο ουσιαστικά χάθηκε εδώ το μέτρο. Μάλιστα. Χάθηκε το μέτρο. Και το βλέπουμε είτε μιλάμε για παιδική ηλικία, είτε μιλάμε για έφηβους, είτε για ενήλικες, όπου ουσιαστικά πάρα πολλές φορές εκεί που είναι να καθίσουν να μαγειρέψουν σαν οικογένεια, σαν το θεσμό όλης της οικογένειας, να καθίσουν να μαγειρέψουν όλοι μαζί, να δουν τα παιδιά σαν πρότυπο το οικογενειακό φαγητό, το οικογενειακό τραπέζι, δυστυχώς αυτό έχει εξαλείψει. Αρνητική πρωτιά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ναι, και είπαμε είναι ενάντια, δηλαδή παρόλο που το βλέπετε και εσείς ο ίδιος γενικά ότι υπάρχει και η τάση και στην πόλη μας ότι με την έξαρση του αθλητισμού οι αθλητικοί χώροι αρχίζουν σιγά σιγά γεμίζουν. Ακριβώς. Βλέπουμε οικογένειες να αθλούνται, να υπάρχει αυτή, αλλά μας λείπει η λεπτομέρεια, δηλαδή ο οικογενειακός προγραμματισμός ή η συμβουλή, δηλαδή κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να λειτουργήσουμε μόνο σύμβουλοι, σαν σύμβουλοι υγείας, γιατί και η διατροφή και η άσκηση είναι παράγοντες της υγείας. Να μπορέσουμε δηλαδή να ενημερώσουμε καλύτερα ότι ναι, μεν το κομμάτι της άσκησης είναι ένα κομμάτι, αλλά αν δεν συνδυαστεί με τη διατροφή, με τη σωστή διατροφή, δεν υπάρχει αποτέλεσμα.
Και εκεί αρχίζουμε και χάνουμε το μέτρο και χάνουμε την ισορροπία μας. Ως διατροφολόγος, διαιτολόγος, ποιες συμβουλές δίνετε, ειδικά στις μικρότερες ηλικίες, στις πιο ευαίσθητες ηλικίες? Το σημαντικό στο θέμα είναι ότι θα πρέπει να μπουν οι βάσεις. Δηλαδή να ξεκινήσουμε από τα πάντα. Γιατί ο κόσμος πλέον επιμορφώνεται, γνωρίζει. Υπάρχουν τα μέσα ενημέρωσης, τηλεοράσεις, τα περιοδικά, το ίντερνετ που δίνουν όλες τις πληροφορίες. Όχι πάντοτε σωστές, αλλά σε έναν βαθμό είναι σε σωστές κατευθύνσεις. Απλώς θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στα 5 γεύματα. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα παιδιά, και τελευταία που πήγα σε κάποιο γυμνάσιο σε Λύκειο και έκανα κάποιες διαλέξεις, βλέπω ότι τα παιδιά δεν τρώνε πρωινό, πηγαίνουν νηστικά. Άρα από εκεί και πέρα φεύγουν από το σπίτι, θα πάρουν κάτι έτοιμο, θα γυρίσουν το μεσημέρι, τους αρέσει το φαγητό, θα μπουν σε μια άλλη διαδικασία. Δεν υπάρχει ο βασικός θεσμός των 5 γευμάτων, που αυτό θα επηρεάσει αργότερα τη μεταβολική τους λειτουργία. Οπότε και η υγιεινά νατροεκάκλωση, αν δεν συνδυάσει τη διαδικασία των 5 γευμάτων και δεν βάλει σε μια σωστή ομαλή λειτουργία το μεταβολισμό του, που είναι αυτό ο κινητήριος δύναμη, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε το ανάλογο αποτέλεσμα. Θα μπλοκάρει το μεταβολισμό, άρα από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να τρεφόμαστε σωστά. Μάλιστα. Κατά εκεί, το δεύτερο στοιχείο πολύ πολύ σημαντικό είναι το μεσημεριανό το φαγητό. Πρέπει πάντοτε να είναι σφυτικό. Το να υπάρχει μια μικρή εξαίρεση μια φορά την εβδομάδα στις 10 μέρες, αυτό μπορεί να τη τύχει και σε εμάς. Αλλά να είναι πέρα από αυτό, αυτό είναι ενάντια. Να μην είναι καθημερινό φαινόμενο ακριβώς. Ναι. Τα φρούτα, τα λαχανικά, ο κόσμος το ξέρει, το γνωρίζει. Να υπάρχουν, να βλέπουν, αλλά πρέπει να δείχνουμε το παράδειγμα εμείς οι γονείς. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει στο τραπέζι, θα πρέπει να υπάρχει στο σπίτι μας, θα πρέπει να υπάρχουν αυτά έτσι ώστε να μπει στη διαδικασία το παιδί να δοκιμάσει. Μάλιστα. Να μπορέσει να δοκιμάσει. Αν δεν δοκιμάσει, δεν μπορεί να υπάρχει αποτέλεσμα. Θα πρέπει να βλέπει το γονέα όμως να τα χρησιμοποιεί και ο ίδιος. Και μετά από εκεί και πέρα, αυτό που το άλλο το σημαντικό κομμάτι είναι η άσκηση, ο παράγοντας της άσκησης. Βλέπουμε ότι τα παιδιά στρέφονται σε εύκολες λύσεις, υπολογιστές, ίντερνετ. Μας έχουν κατακλείσει όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα οι γονείς θα πρέπει να δώσουν έμφαση σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον 3-4 φορές την εβδομάδα, ας πάνε να αθληθούν σε άθλημα της αρεσκίας, ό,τι αν είναι αυτό. Αρκεί να βγουν από το σπίτι, αρκεί να κινηθούν, αρκεί να υδρώσουν. Κάτι που πρέπει να ισχύει για όλους μας. Αν δεν το εφαρμόσουμε αυτό, δυστυχώς πάλι θα μπλοκάρουμε τον μεταβολισμό μας. Δυστυχώς η έτοιμη τροφή θα αυξήσει πάρα πολύ το λιπόδιστο, θα αρχίσει να μειώνει την μυϊκή μάζα και θα έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε. Κύριε Νικολαίδη, γενικότερο ο κόσμος συμβουλεύεται τους διατροφολόγους, διαιτολόγους? Κοιτάξτε, τους συμβουλεύεται διότι βλέπουν ότι είναι ένα κομμάτι της υγείας τους. Είναι αυτό που λέω, που το έχω τονίσει πάρα πολλές φορές. Είναι η ποιότητα ζωής. Δηλαδή ο συνδυασμός διατροφής και άσκησης αποτελεί, και το έχω σαν επικεφαλίδα, είναι η ποιότητα ζωής μας. Θα πρέπει ουσιαστικά να στραφούμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί όσο και καλά να είμαστε, αυτό θα πάρουμε την άλλη άποψη, και οικονομικά, δεν έχουμε το παράγοντα της υγείας μας. Από εκεί πέρα όλα είναι άδοξα. Δηλαδή δεν μπορείς να χαρείς τίποτα. Οπότε για να χαρούμε τη ζωή μας, για να χαρούμε τα νιάτα μας, για να χαρούμε την εφηβεία, την ηλικίωση, για εμάς τις ηλικίες που είμαστε σαν μεσήλικες πλέον, σιγά σιγά κοντεύουμε στα 50, πρέπει να έχουμε την υγεία μας. Αν δεν τα έχουμε από εκεί και πέρα, δεν μπορείς να χαρείς τίποτα απολύτως. Υπάρχει αυτό το μεγάλο κομμάτι, το οποίο εδώ και 8-10 χρόνια ταλαιπωρεί την Ελλάδα με τον όρο της κρίσης. Οπότε ο κόσμος ουσιαστικά κοιτάζει σιγά σιγά να στραφεί προς σε καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά δεν είναι ακόμα πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά ενημερωμένο στις μικρές τις λεπτομέρειες, που θα δουν μέσα από τις λεπτομέρειες, θα δουν την τεράστια διαφορά και στο σώμα τους, αλλά και στην ψυχική τους και σωματική υγεία. Μάλιστα, κύριε Νικολαίδη, τελειώνοντας, ένα μήνυμα που θα θέλετε να στείλετε, τόσο στους μεγαλύτερους όσο και στους μικρότερους? Κοίταξε, επειδή είμαι χρόνια μέσα σε αυτό το τομέα και σε αυτό το κομμάτι, είμαι μεγάλος υπερασπιστής του αθλητισμού και της υγιεινής διατροφής, που έχω δηλαδή στα 48 μου, δηλαδή από τα 12, από τα 13 ασχολούμαι με αυτό το τομέα, είτε επαγγελματικά είτε και έστω και ερασιτεχνικά. Πρέπει ο κόσμος να στραφεί στην ποιότητα. Δηλαδή δεν είναι η δικαιολογία ότι ξέρεις κάτι, είμαι στεναχωρημένος, είμαι καταπονεμένος και όλα αυτά. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στη λεπτομέρεια, πρέπει να δώσουμε έμφαση στην καλή ποιότητα ζωής. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε σε εισαγωγικά τα πολλά πλεονεκτήματα που έχει, αν μιλήσουμε τώρα τοπικιστικά για την πόλη μας. Το έχω πει τονίσει πολλές φορές. Έχουμε πάρα πολλά μέρη τα οποία μπορεί ο κόσμος να στραφεί σε κοντινές αποστάσεις και να χαρεί τη φύση, να χαρεί το περιβάλλον, να αθληθεί. Και εμείς ως γονείς πρέπει να περάσουμε τα σωστά μηνύματα στα παιδιά μας,
οι δάσκαλοι από την σκοπιά τους στη μόρφωση. Δεν είναι θέμα μόνο να μάθω γνώσεις, είναι και θέμα είναι να μπορώ να βιώσω κάποια πράγματα. Και εκεί είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι. Να δώσουμε δηλαδή έβαση τι σημαίνει σωστή διατροφή, τι σημαίνει σωστή υγεία, να μπει ο παράγοντας στη υγεία μας και μέσα από όλο αυτό το. Γι' αυτό είπα τον όρο σύμβουλοι. Σαν σύμβουλοι πλέον όλοι πρέπει να λειτουργήσουμε για να δούμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Από εκεί και πέρα, έχοντας την υγεία μας, μπορούμε να καταφέρουμε πολύ καλύτερα πράγματα. Θα έχουμε και καθαρύτερο Μάλιστα. μυαλό και πιο έξυπνοι θα γίνουμε και πιο αποδοτικοί θα γίνουμε και θα χαιρόμαστε τα πάντα. Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη, ναι, θα ήθελα να στραφούμε σε αυτή την ισορροπία, διατροφή και άσκηση για να μπορέσουμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα και σε προσωπικό αλλά και σε συνολικό επίπεδο. Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το νομοσχέδιο για την ανακύκλωση και τις πλαστικές σακούλες. Κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το σχέδιο νόμου τροποποίησης νόμου 2939 του 2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων προσαρμογή στην οδηγία 2015-720/ΕΕ ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις. Με το σχέδιο νόμου τροποποιείται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και ρυθμίζονται θέματα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Επίσης, καθορίζονται εκ νέου οι όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών και εισάγεται πρόβληψη για τη μείωση χρήσης της πλαστικής σακούλας. Η ΔΚΕΠΑΚ του Δήμου Κομωτινής, το Μουσείο Καρυθοδωρή, η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία Παράρτημα Νομοροδόπης και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Νομοροδόπης σε συνδιοργάνωση Αστιλέσης Κομωτινών την παρουσίαση του βιβλίου του Ελπιδοφόρου Ιντζέμπελη με τίτλο «Η τελευταία εξίσωση του Κωνσταντίνου Καρυθοδωρή». Σε συνδιοργάνωση τη ΚΕΠΑΚ του Δήμου Κομωτίνης στο Μουσείο Καρυθοδωρή, η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία Παράρτημα Νομοροδόπης και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης παρουσίασε στις λέσεις Κομωτινέων τον Ελπιδοφόρο Ιντζέπελη, όπου παρουσίασε το βιβλίο του με τίτλο «Η τελευταία εξίσωση του Κωνσταντίνου Καρυθοδωρή». Αποφασίστηκε από κοινού όλοι μαζί το Μουσείο Καρυθοδωρή και η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εννοείται και ο Σύλλογος των Μαθηματικών. Μια και αναφερόμαστε σε έναν άντρα που είναι η μεγαλύτερη τιμή για την πόλη μας και για το Δήμο μας που υπάρχει το μοναδικό μουσείο στον κόσμο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον συγγραφέα που βρίσκεται σήμερα εδώ, να ευχαριστήσω τη φιλόλογο την κυρία Χαζή και τον κύριο Λύκο το μαθηματικό που παρουσιάζουν το βιβλίο και την Χρύσα την Ιωαννίδου, την ηθοποιό, η οποία θα διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο. Νομίζω ότι οτιδήποτε έχει αναφορά στον Καρυθοδωρή θα ήταν, είναι επιβεβλημένο μάλλον, σε αυτή την πόλη να γίνεται. Επέλεξα να γράψω για τον Κωνσταντίνο Καρυθοδωρή, γιατί ήταν διακεκριμένος επιστήμονας και το κυριότερο είναι ότι ήταν ένας από τους σπουδαιότερους μαθηματικούς που εμφανίστηκαν στην Ευρώπη. Η προσωπικότητά του ήταν μεγάλη, γιατί πέρα ότι ήταν καθηγητής πανεπιστημίου, συναστραφόταν με μεγάλους μαθηματικούς, με τον Hilbert, με τον Einstein, και το κυριότερο είναι ότι ως άνθρωπος ήταν αγαπητός στους συναδέλφους του και στους φοιτητές του. Το σπουδαιότερο πράγμα είναι ότι ο ίδιος βοήθησε δύο φορές στην Ελλάδα και ήρθε εδώ και τις δύο φορές, και το 1920 και τη δεύτερη φορά το 1928, όταν τον κάλεσε ο Λευθέρης Βενιζέλος. Σίγουρα έχουν βγει και άλλες μελέτες για τον Καρυθοδωρή, αλλά το πρώτο μυθιστόρημα το οποίο γράφτηκε για τον Καρυθοδωρή νομίζω είναι το δικό μου, που έχει τον τίτλο «Η τελευταία εξίσωση του Κωνσταντίνου Καρυθοδωρή». Αυτό που προσφέρει είναι ότι είναι μια εκλακευμένη μορφή της λογοτεχνίας, δηλαδή μπορεί κάποιος να διαβάσει το βιβλίο και να μάθει πράγματα για τον Καρυθοδωρή, για την προσωπική του ζωή, για την επιστήμη του και το κυριότερο να ταξιδέψει μαζί του στα μέρη στα οποία έζησε και να καταλάβει ότι μέσα από τη λογοτεχνία κάνει το ταξίδι αυτό που του αρέσει. Η τελευταία εξίσωση είναι κάτι το οποίο είναι μια έκπληξη μέσα στο βιβλίο, μια ατέλειωτη εργασία του Καρυθοδωρή, την οποία κάποιος την ανακαλύπτει. Δηλαδή έχει και suspense το μυθιστόρημα. Για το βιβλίο μίλησαν η φιλόλογος Ελένη Χατζή και ο μαθηματικός Ανδρέας Λύκος.
το βιβλίο του Ελπιδοφόρου Τζέμπελη, «Η τελευταία εξίσου του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή», είναι μια, θα λέγαμε, ιστορική, μυθιστορηματική βιογραφία του μεγάλου επιστήμονα και πρωτοπόρου στα μαθηματικά, ο οποίος διακρίθηκε για τη βοήθειά του στον Αϊνστάιν στη διατύπωση της ειδικής θεωρίας σχετικότητας, αλλά αυτό το οποίο δεν ξέρουμε είναι ότι ήταν και ένας πατριώτης, ένας ιδεαλιστής, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε την επιστήμη του και σε δύσκολες στιγμές προσπάθησε να προσφέρει στην πατρίδα του. Η ιστορία του Καραθεοδωρή βέβαια δεν ξεκίνησε, μάλλον σε εγγραφές δεν ξεκίνησε την ιστορία για να αφηγηθεί τη βιογραφία ενός μεγάλου ανθρώπου. Η ιστορία η οποία στο βιβλίο περιγράφεται και υπάρχει αυτή η αφήγηση είναι η ιστορία ενός ρομαντικού έρωτα. Είναι δύο παιδιά, ο Μιχάλης και η Μαρκέλα, οι οποίοι ζουν στο Μόναχο, οι οποίοι σπουδάζουν εκεί πέρα. Τους ενώνει η αγάπη και το πάθος τους για τον μεγάλο συγγραφέα και επιστήμονα Καραθεοδωρή, και μέσα από τη δικιά τους εργασία και μέσα από τις δικές τους έρευνες ξετυλίγεται το κουβάρι και η ιστορία και η βιογραφία του μεγάλου μας επιστήμονα, του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. Είναι μεγάλη μας χαρά να φιλοξενούμε στην πόλη μας, στην Κομωτινή, έναν άνθρωπο που έχει σχέση με... όχι απλά με λογοτεχνία, αλλά με λογοτεχνία που έχει σχέση, που σχετίζεται με τα μαθηματικά. Αυτό που είναι γνωστό σαν μαθηματικό μυθιστόρημα, σαν μαθηματική λογοτεχνία. Αυτά τα βιβλία, τα τελευταία 15-20 χρόνια, τέτοιου τύπου βιβλία, παρατηρούμε να εμφανίζονται στην παγκόσμια αγορά, μάλιστα κάποια από αυτά από διακεκριμένους Έλληνες συγγραφείς, και αυτό δείχνει ουσιαστικά και το πόσο ο κόσμος αναζητά την σύνδεση των μαθηματικών με την λογοτεχνία ή, αν θέλετε, γενικότερα με την κοινωνική αλλά και πολιτιστική ζωή του τόπου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, νομίζω, να συναντάμε τελικά να συναντάμε βιβλία που συσχετίζουν γενικότερα την επιστήμη με την κοινωνία, με τον πολιτισμό και ουσιαστικά να αναδεικνύουν και το διτό πρόσωπο της επιστήμης, που δεν είναι απλά το να κάνουμε κάτι σε κάποιο υψηλό επίπεδο που πολύς ο κόσμος δεν θα καταλαβαίνει, αλλά και αυτό που ονομάζουμε επικοινωνία της επιστήμης, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικά δίνει την ευκαιρία στον απλό πολίτη να κατανοεί βασικές έννοιες που αλλιώς θα ήταν απλησίαστες και απρόσιτες σε αυτόν. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις με τους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του κυπέλλου που γίνεται με τη μορφή ομίλων. Συνεχίστηκε με πολλές εκπλήξεις η αγωνιστική δραστηριότητα στην Επστράκης. Με αμφίρροπους αγώνες και αρκετές εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του κυπέλλου, με το Παθρακικό μετά τη δεύτερη σερή 4 από τον Ιωνικό ΠΑΟ Κομωτινής αυτή τη φορά να μένει εκτός προημιτελικών παρά τις δηλώσεις του παραγόντου προ 20 ημέρου ότι θέλουν την κούπα. Στα άλλα παιχνίδια, δόξα ενός συντροχωρίου με το μυαλό στο πρωτάθλημα έμεινε στο 0-5 στο Σώστη, όπως στις οπαλίες είχαμε στους προσκυνητές ανάμεσα δόξα και ελπίδα σαπών, με την πρόκληση αυτούς ομίλους να κρυθεί τελευταία αγωνιστική. Τα φαβορή για το πρωτάθλημα αλλά για το κύπελλο Μέγας Αλέξης ενθουσιάζουν και δόξα Ρετινής που έδειξε τη δύναμή της και απέναντι στον ισχυρό ΠΑΟ Κοσμίου διπλασίασαν τις νίκες τους και πήραν την πρόκληση για τα προημιτελικά του κυπέλλου. Επίσης, σημαντικές νίκες πήραν και η Ιστονίδα Κοπτερού και ο Αετός Μίσκου, οπότε όλα θα κρυφθούν την τελευταία αγωνιστική. Τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής. Στον πρώτο όμιλο, Μέγας Αλέξης ενθουσιάζουν Σπάρτακος Αγίου Δώρων 2-1, Ηρακλής Απόνα Αετός Μίσκου 0-1. Η βαθμολογία, Ίασμος 6, Σπάρτακος Αγίου Θεοδόρων και Αετός Μίσχου 3, Ηρακλής Απόν χωρίς βαθμό. Στο δεύτερο όμιλο, ΠΑΟ Κοσμίου Δόξα Ρετινής 0-2, Αναγέννηση Παγουρίων Βιστονίδα Κοπτερού 1-3. Η βαθμολογία, Δόξα Ρετινής 6, ΠΑΟ Κοσμίου και Βιστονίδα Κοπτερού 3, Αναγέννηση Παγουρίων στη τελευταία θέση χωρίς βαθμό. Στο τρίτο όμιλο, δόξα νέου στυροχωρίου, δόξα σώστη 0-0, ΠΑΟ Κομωτινής Πανθρακικός 4-1. Η βαθμολογία, δόξα νέου στυροχωρίου, δόξα σώστη 4, ΠΑΟ Κομωτινής 3, Πανθρακικός 0 βαθμούς. Στο τέταρτο όμιλο, τέλος, δόξα προσκυνητών, ελπίδα σαπών 2-2 και μεσούνια ο Φαναρίου 3-0. Στη βαθμολογία, δόξα προσκυνητών, ΑΟ Μεσούνης 4, ελπίδα σαπών 2, στη τελευταία θέση χωρίς βαθμό το Φανάρι. Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrakis. Τα δελτία μας αλλά και όλες τις εκπομπές μπορείτε να τις παρακολουθήσετε από το site του καναλιού μας www.tvrodopi.gr καθώς και μέσω Facebook Art Channel Thrakis TV Rodopi. Τελευταία ενημέρωση της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.